Νοέμβρη είχαμε δει φώτα στο σπίτι και μετά περνάγαμε δεν βλέπαμε φώτα και η πόρτα κλειστή. Και ύστερα είδε η γυναίκα μου τα σκυλιά να τρώνε τα σκουπίδια και λέει κάτι δεν πάει καλά με το θείο, γιατί δεν άφηνε ποτέ τα σκυλιά του, τα αγαπούσε σαν παιδί, όπως αγαπάει, ήταν δεμένος με τα σκυλιά του. Και λέμε να πάμε στο να το ρωτήσουμε. Και πράγματι πήγαμε. Ναι. Τι σας είπε? Ότι να μην ανησυχούμε, γιατί ήθελε να φύγει, να πάει σε γεροκομείο στην Αθήνα ή στη Βουλγαρία, γιατί λέει είχε βρει μία Βουλγάρα και θα τον έπαιρνε μαζί του. Και να μην ανησυχούμε καθόλου. Και του λέω για τηλέφωνα, μου λέει τα τηλέφωνα τα έχει κατεβασμένα και δεν μπορώ να μιλήσω ούτε εγώ, αλλά μην ανησυχείτε, λέει, γιατί είναι καλά στην υγεία του. Λέω πώς το ξέρεις ότι είναι καλά, αφού τόσες μέρες δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί του. Πώς είναι καλά. Και τα σκυλιά, λέει τα σκυλιά βλέπω και τρώνε τα σκουπίδια. Δεν θα φέρνε τα σκυλιά ποτέ για να φύγουνε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πίστηκα με τα λεγόμενα που μου είπε. Για την άλλη μέρα πήρε μία κονσέρβα η γυναίκα με τα ίσου τα σκυλιά και πήγα στο εξοχικό. Όταν είδα το μισό παράθυρο ανοιχτό, κάτι δεν μου άρεσε. Λέω, αποκλείεται να έχει φύγει. Όταν έφευγε όμως, για κάποιο λόγο πήγαινε και έφευγε από το εξοχικό, το αυτοκίνητο το κλείδωνε. Όταν είδα εγώ το παράθυρο ανοιχτό, λέω θα πάω να κοιτάξω το αυτοκίνητο, να δω αν είναι κλειδωμένο ή ανοιχτό. Όταν είδα το αυτοκίνητο ανοιχτό, λέω δεν έχει φύγει. Κάτι φταίει, κάτι συμβαίνει. Ξαφνικά, όπως κοιτάω εκεί, βλέπω την ταυτότητα. Πού ακριβώς? Στο ντουλαπάκι από κάτω. Στην κονσόλα που είχε το αυτοκίνητο. Στις ταχύτητες. Ναι, εκεί. Όταν είδα την ταυτότητα εκεί πέρα, λέω στη γυναίκα μου, πάμε για εξαφάνιση. Δεν έχει φύγει. Κάποια καστίνα με τα μετάλλια του, ναι, με τα παράσημά του. Ναι, αυτά μου τα είχε δείξει, γιατί είχε πολεμήσει κάτω στην Αίγυπτο, νομίζω, και είχε πάρει από εκεί 3-4 μετάλλια. Ήταν χρυσά, ήταν αξία στα μετάλλια. Μας τα έδειχνε, βέβαια. Την ανδρεία που είχε.